Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Thes Report. Σήμερα έχω την τιμή και την χαρά να φιλοξενώ τον Ιωάννη Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής πρωτίστως, αλλά και καθηγητής εκλογικής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι επίσης και συγγραφέας και σήμερα θα μας μιλήσει, είναι μια ευτυχή συγκυρία, καθώς η συνέντευξη συνδυάζεται από την έκδοση του βιβλίου του σήμερα. Επίσης θα κάνουμε μια κουβέντα για την εμπλοκή των ΜΑΤ στο Πανεπιστήμιο και γενικότερα για την παρουσία της αστυνομίας εκεί. Θα μιλήσουμε για την πολιτικοποίηση που πήρε η σύλληψη και οι καταγγελίες απέναντι στον Δημήτρη Λιγνάδη, αλλά θα κάνουμε και μια ερμηνεία της εκλογικής δύναμης των κομμάτων. Λοιπόν, όπως σας προειδέασα και νωρίτερα, σήμερα φιλοξενώ και έχω την τιμή τον Ιωάννη Κωνσταντινίδη, καθηγητή εκλογικής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κωνσταντινίδη. Ορθότατα. Και πολιτικό αναλυτή, αλλά και συγγραφέα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα και να σας καλωσορίσω στο Thes Report. Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από το βιβλίο το οποίο εκδώσατε σήμερα με τίτλο «Μόλις αποφάσισα» και θα ήθελα να πάρετε τη σκητάλη εσείς, να μας πείτε κάποια πράγματα που θεωρείτε ότι αξίζει να αναφερθούν και φυσικά κάποια αναφορά στην θεματική του και πώς το εμπνευστήκατε. Όντως είναι μια ευτυχή συγκυρία ότι μιλούμε σήμερα που είναι η μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου, ούτε προγραμματισμένο να το είχε κανείς πράγματι. Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη μου προσπάθεια να γράψω μυθοπλασία, ένα μη ακαδημαϊκό βιβλίο ουσιαστικά, το οποίο ωστόσο είναι εμπνευσμένο εν μέρη από το γνωστικό μου αντικείμενο, την εκλογική συμπεριφορά. Το «Μόλις αποφάσισα» αποτελεί μια συλλογή διηγημάτων που εστιάζει σε διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι ζουν την παραμονή των εκλογών του Ιουλίου του 2019, ζουν και αγωνίζονται και λυπούνται και χαίρονται τη ζωή τους όπως ο μέσος Αθηναίος, γιατί όλοι είναι τοποθετημένοι στην Αθήνα, όλοι οι χαρακτήρες, όμως έχουν να αντιμετωπίσουν και την επιλογή της αυριανής ημέρας. Είναι Σάββατο, έχουν να αντιμετωπίσουν την επιλογή της Κυριακής. Άρα με έναν τρόπο η εκλογική του συμπεριφορά αποτελεί σημείο αναφοράς αυτού του βιβλίου. Ωστόσο, επιχειρεί να πραγματευτεί περισσότερο τους χαρακτήρες τους, τις ζωές ανθρώπων στα 40 και κάτι, συνομιλίκων μου ουσιαστικά, και ανθρώπων οι οποίοι κινούνται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, γεωγραφικό χώρο, στην πόλη της Αθήνας. Άρα ο δημόσιος χώρος είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο του βιβλίου. Ξέρετε, κάποιοι θα αναρωτηθούν, κύριε Κωνσταντινίδη, πώς θα μπορούσε ουσιαστικά να πάρει λογοτεχνικά στοιχεία η πολιτική που είναι συνήθως λίγο πιο αυστηρή, πιο μονοδιάστατη όσον αφορά τις ερμηνείες της, γιατί είναι βασισμένες πάνω στον ορθολογισμό και λιγότερο πάνω στο συναίσθημα. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό που δίνεται. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί πολλές φορές χρησιμοποιούν είτε αποσπάσματα ποιημάτων, είτε λογοτεχνικών κειμένων, κυρίως τις καλογραμμένες και καλοστημένες, θα μπορούσα να πω προκλητικά, ομιλίες του στη Βουλή. Με έναν τρόπο ουσιαστικά χρησιμοποιείται η λογοτεχνία στον πολιτικό λόγο, ξαναλέω, ειδικά σε εκείνον ο οποίος είναι καλοσχεδιασμένος. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται είναι συνήθως έτσι μπρούτος και κατασκευασμένος.
Το πρόβλημα με τον πολιτικό λόγο είναι ακριβώς αυτό, το ότι χρησιμοποιούμε επαναλαμβανόμενα μοτίβα με στόχο κυρίως την δημιουργία συναισθήματος, πόλωσης πρωτίστως, έτσι. Την προσπάθεια, ειδικά στην εποχή έτσι, των social media και του ανταγωνισμού του μηδιακού γενικότερα, ακόμη και στα παραδοσιακά μέσα, επιχειρούμε πάντοτε στις ομιλίες μας να είμαστε το δυνατόν πιο δεικτική, έτσι, για να κερδίσουμε τις αναφορές. Άρα θα έλεγα πως ναι, μεν χρησιμοποιούνται κομμάτια της λογοτεχνίας, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, αλλά με τρόπο που ουσιαστικά αποτελεί επανάληψη και τελικά αποτελεί ένα τεχνητό στοιχείο που δεν εμπερικλεί τη λογοτεχνία όπως την νοούμε όταν αποφασίζουμε να διαβάσουμε ένα λογοτεχνικό έργο, και άρα με έναν τρόπο διαχωρίζουμε, ξέρετε, το κάνουμε αυτό, διαχωρίζουμε την στιγμή που διαβάζουμε λογοτεχνία, το βιβλίο μας στην παραλία ή κάποια σκιά ή έστω στον καναπέ μας, τώρα την εποχή της καραντίνας, από τη στιγμή που διαβάζουμε ειδησιογραφία ή παρακολουθούμε δελτίο ειδήσεων. Με έναν τρόπο είναι κάπως ασύμβατα και η μόνη τους επαφή είναι αυτή που περιέγραψα, η κάπως στημένη χρήση της λογοτεχνίας στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Ωραία. Εύχομαι πραγματικά να είναι καλό τάξιδο. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είστε ο πρώτος με τον οποίο μιλώ για το βιβλίο αυτό. Και εγώ χαίρομαι που, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία για εσάς η σημερινή ημέρα και συνδυάζεται από τη συνέντευξή μας. Κύριε Κωνσταντινίδη, θα ήθελα τώρα να σας πάω λίγο στην επικαιρότητα και θα ξεκινήσω λίγο με τις αποκαλύψεις για τον κύριο Λιγνάδη, όπου το όλο θέμα και η σύλληψή του και οι όλες καταγγελίες που γίνονται έχουν πολιτικοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για γνώση του ποιόν του και τους ηθοποιούς να ζητάνε την παρέτηση της κυρίας Μενδώνη, Υπουργό Πολιτισμού, για ανικανότητα ή ανηθικότητα όσον αφορά τον χειρισμό που είχε στο θέμα τις τελευταίες 20 ημέρες. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς πιστεύετε ότι έχει ευθύνη η κυβέρνηση για τον διορισμό του σε διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου σε ένα διάστημα που όλα αυτά δεν είχαν γνωστοποιηθεί επισήμως, και να ρωτήσω σε δεύτερο χρόνο πώς θα έπρεπε εν τέλει να διατυπωθεί το θέμα από την κυρία Μενδώνη, την οποία κατηγορούν. Ομολογουμένως οι πολιτικοί προϊστάμενοι έχουν πολιτικές ευθύνες, γι' αυτό και ονομάζονται πολιτικοί προϊστάμενοι. Προφανώς δεν έχουν την ευθύνη για την ιδιωτική συμπεριφορά κανενός εκ των οποίων επιλέγουν για θέση υφισταμένων τους. Ωστόσο, για να ξεκινήσω με αυτό, όταν βρίσκεσαι στην πολιτική, όντως το μεγάλο βάρος της θέσης σου περιλαμβάνει και μια πιθανή τέτοια στιγμή, μια στιγμή στην οποία θα πρέπει να επιβαρυνθείς με το βάρος μιας κακής σου επιλογής. Εν προκειμένου λοιπόν, εδώ κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια περίπτωση καθαρή, στην οποία ο πολιτικός προϊστάμενος φέρει την ευθύνη της αποπομπής του προσώπου το οποίο επέλεξε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο βαθμό που έχω μελετήσει το θέμα, αντιλαμβάνομαι ότι η Υπουργός για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα απέφευγε να πάρει θέση επί του ζητήματος, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατηγορείται και από τη μεριά του κόσμου του θεάτρου, δηλαδή των ηθοποιών, αλλά και καθενός, θα έλεγα, ορθολογικά σκεπτόμενου πολίτη. Από εκεί και μετά τα συμβάντα μάλλον και το ζήτημα έχει όντως πολιτικοποιηθεί, έχει, θα έλεγα, αποτελέσει αντικείμενο ενός ακόμη γύρου πόλωσης μεταξύ των δύο κομμάτων, διότι τελικά η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ φτάνει να
θέτει ως σημαντικότερο το ζήτημα της παραίτησης της Υπουργού από τα ίδια τα εγκλήματα στα οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρώην διευθυντής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λαϊκιστικά αυτήν την πολύ δυσάρεστη συγκυρία. Νομίζω ότι δεν θα είμαι μακριά από τα λόγια που περιγράψατε. Όταν λέω ότι αποτελεί αντικείμενο του νέου γύρου κόντρας, όπως λέμε, πόλωσης μεταξύ των δύο κομμάτων, αυτό εννοώ. Ξέρετε, και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας σπέβδουν να συμπεριλάβουν στο κατηγορητήριό τους ο ένας τον αρχηγό του άλλου κόμματος. Ουσιαστικά, η κριτική που θα ήταν χρησιμότερη θα ήταν αυτή που αφορά την θεσμική ανεπάρκεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού προφανώς δεν όφιλε να αναζητήσει τις προσωπικές επιλογές του κυρίου Λιγνάδη, ωστόσο φαίνεται να δημιουργεί ένα κενό εμπιστοσύνη στον ίδιο το θεσμό του Υπουργείου, του πολιτικού προϊσταμένου, όταν μοιάζει να αμήνεται εδώ και τόσες ημέρες απέναντι στο ζήτημα. Αυτό θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου από κάθε μεριά να στυλιτευτεί. Το γεγονός ότι με τον τρόπο που λειτουργήσε ο Υπουργός Πολιτισμού επιβαρύνει τελικά την αίσθηση αναξιοπιστίας που έχουν οι πολίτες απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, θεωρείτε ότι γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί ένα τέτοιο μοτίβο αντιπολίτευσης όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εκμετάλλευσης των διαφόρων συγκυριών, ή νομίζετε ότι αναπαράγει ένα ποιοτικό αντιπολιτευτικό λόγο με χρήσιμες προτάσεις για την πατρίδα? Μοτίβο αντιπολίτευσης θα σήμαινε μια σχεδιασμένη αντιπολίτευση. Η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος της αντιπολίτευσης εννοώ είναι προβληματική κατά τη γνώμη μου ακριβώς επειδή δεν μοιάζει σχεδιασμένη. Μοιάζει ασπόμιλη. Και υπό την έννοια αυτή καταλαβαίνω γιατί σε κάποιο τα μάτια μπορεί αυτό να δείχνει ανεπαρκές. Γιατί μοιάζει να είναι συγκυριακό και επιφανειακό ταυτόχρονα. Δηλαδή, όπως σας είπα, στο παράδειγμα της υπόθεσης Λιγνάδη, δεν έχει θυγεί η θεσμική ανεπάρκεια που είπα, αλλά περισσότερο αυτό που ακούμε περισσότερο, η συγκάλυψη, εν πάση περιπτώσει, ή τα σκοτεινά σημεία της σχέσης του Δημήτρη Λιγνάδη με το περιβάλλον Μητσοτάκη. Του ίδιου του Πρωθυπουργού δηλαδή. Όλα αυτά είναι και επιφανειακά και συγκυριακά. Έτυχε δηλαδή με άλλα λόγια το ζήτημα, είπαν να ανέβουν στο κύμα κερδίζοντας πιθανούς πόντους. Αυτό που λείπει από το ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση είναι ο σχεδιασμός του αντιπολιτευτικού του λόγου. Κριτική που έκανε στο ζήτημα της Ικαρίας ή της Πάρνηθας παλαιότερα και τα λοιπά, ή το τρόπο με τον οποίο καλύπτει η ΕΡΤ την δισιογραφία, θυμάστε σε ποιο ζήτημα αναφέρομαι, ήταν ορθές της πρόθεσης, αν θέλετε, αντιπολιτευτικές κριτικές. Ωστόσο, αυτή η αίσθηση του συγκυριακού και επιφανειακού, συν βεβαίως και το προβληματικό κυβερνητικό του παρελθόν, αμέσως θαμπώνει την όποια αξία έχουν αυτές οι αντιπολιτευτικές προσπάθειές του. Με άλλα λόγια, και ο ίδιος, αν θέλετε, αδικεί τον εαυτό του με την έννοια του ότι υπάρχουν σημεία στα οποία θα μπορούσε να πατήσει ως αντιπολίτευση, όμως και το κυβερνητικό του παρελθόν είναι τέτοιο που δεν ευνοεί την προοπτική να κερδίσει από τη φθορά της κυβέρνησης. Και θα έλεγε κανένας κιόλας ότι είναι και μια αντιπολίτευση γενικότερα αυτού του είδους που η πατρίδα δεν έχει ανάγκη, εν αντιθέσει με μια αντιπολίτευση που ενδεχομένως θα είχε και η πατρίδα και η κυβέρνηση ανάγκη για να βελτιωθεί. Γιατί αν μπούμε σε αυτό το ντόμινο
παράδειγμα αντιπαράθεσης και αρχίζει να πετάει τα πυρά και η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Χαϊκάλη, ο οποίος έγινε υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων, αν θυμάμαι. Όντως, νομίζω ότι υπουργός εργασίας ήταν, ναι. Ναι. Δεν καταλήγει πουθενά το πράγμα για ιδιωτικές συμπεριφορές, όπως είπατε, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες και δεν μπορεί να βάλει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας πράκτορες στα σπίτια των ανθρώπων. Είναι, ξέρετε, ευκολία αυτό. Δηλαδή, βλέπεις το, περίπου μέσα από την κλειδαρότρυπα το συμβάν και πατάς απλώς πάνω σε αυτό. Είναι και ευκολία ενδεχομένως, που, διότι μπορείς να απευθύνεις έτσι τα πυρά και να λάβεις την αποδοχή ενός πιο λαϊκού ακροατηρίου. Είναι έτσι, από το να προτείνεις ποιοτικές λύσεις οι οποίες θα είναι λιγότερο κατανοητές προς την μάζα. Είναι ευκολότερο, βέβαια. Είναι ευκολότερο όντως αυτό που λέτε, γιατί το πιο εύκολο περιεχόμενο έχει και πιο μεγάλη ευκολία στο να ακουστεί, ενώ περισσότερους ψηφοφόρους. Ωστόσο, και αυτό είναι ένα μοτίβο που συχνά ακολουθούμε, μην κάνοντας, εννοώ από τη μεριά των πολιτικών δρόμων, μην κάνοντας μια προσπάθεια για έναν ποιοτικότερο και ουσιαστικότερο λόγο, θεωρώντας ότι ένας τέτοιος λόγος θα απευθύνεται μόνο σε ένα περιορισμένο ελιτίστικο ακροατήριο και άρα περίπου θα πρέπει να αποφεύγεται. Έτσι, προφανώς δεν πρέπει να αφήνουμε τις μεγάλες μάζες του εκλογικού ακροατηρίου έξω από την πολιτική, γιατί εμείς μιλούμε για το Θουκυδίδη ή για τον Πλάτωνα και πετάμε ρητά εκ του βήματος της Βουλής. Από την άλλη όμως, αποφεύγοντας και ουσιαστική συζήτηση στο όνομα έτσι μιας πρόθεση εκλαήκευση του πολιτικού λόγου, ουσιαστικά τον ευτελίζουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να πάμε στην σημερινή εμπλοκή που είχαν τα ΜΑΤ. Έγιναν συγκεκριμένα κάποια επεισόδια με τους αστυνομικούς στο Άπι Θήτα να παρεμβαίνουν με βία για να εκδικήσουν καταληψίες με θέμα το σχέδιο της παιδείας και την παρουσία της αστυνομίας. Μαθαίνουμε ότι αυτό έγινε μετά από επικοινωνία που είχε ο πρίτανης του Άπι Θήτα με τον εισαγγελέα για την κατάληψη του κτίριου που εμπόδιζε έτσι την τέλεση των εργασιών. Και θέλω να σας ρωτήσω, αντί να μπούμε σε μια κουβέντα για αυτό καθ' αυτό το περιστατικό, αν τελικά έχει ουσία με αφορμή αυτό, είναι ωφέλιμη η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά debate. Όντως, αυτό ήταν ο προηγούμενος γύρος, αν μου επιτρέπετε, της κόντρας μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Του ιδίου τύπου και αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση για τον νέο νόμο για τα πανεπιστήμια εξελίχθηκε και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Με τη μία πλευρά να ισχυρίζεται ότι φέρνετε τους χωροφύλακες στο πανεπιστήμιο και θα καταπατήσετε την ελευθερία του λόγου, και την άλλη πλευρά να λέει ότι φέρνετε το έγκλημα στα πανεπιστήμια και δεν κάνετε τίποτα για να το αντιμετωπίσετε. Ακραίες εκδοχές προφανώς και η μία και η άλλη. Δεν είναι εύκολο το πρόβλημα των πανεπιστημίων από τη θέση στην οποία βρίσκομαι. Δεν έχω ασχοληθεί, αλήθεια είναι, με τη διοίκηση καθόλου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και άρα συγχωρέστε μου την ευκολία πιθανόν στην απάντηση. Ωστόσο, το θέμα κατά τη γνώμη μου είναι πως οι Βρετανικές αρχές δεν προχωρούν στην επικοινωνία με την αστυνομία και δεν τις γνωστοποιούν ουσιαστικά την τέλεση εγκλήματος, ώστε εκείνη, η αστυνομία εννοώ, να επέμβει όπως θα έπρεπε εκ του νόμου. Θέλω να πω ότι η συζήτηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ας το πούμε έτσι, είναι μια συζήτηση που έχει γίνει μεγάλη, χωρίς να... και μάλλον δημιουργεί και την εντύπωση ότι το θέμα δεν μπορεί να λυθεί αλλιώς, ενώ στην ουσία ο προηγούμενος νόμος έδινε τη δυνατότητα να
επεμβαίνει η αστυνομία όποτε έπρεπε. Η γνώμη μου λοιπόν είναι το ότι οξύνοντας τη συζήτηση για την ύπαρξη ενός νέου σώματος, 1.030 ανθρώπων για αρχή, οι οποίοι τώρα θα διοριστούν, μετά θα ελέγχονται από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και όχι από τα πανεπιστήμια, δημιουργεί χωρίς να υπάρχει, δεν θα πω χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να μην υπάρχει και άλλη λύση, ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου. Άρα, εν κατακλείδη, η αστυνομία δεν έχει προφανώς θέση στα πανεπιστήμια. Από την άλλη, όταν τηρούνται αξιόπινες πράξεις, προφανώς και θα πρέπει να είναι εκεί. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε και κύκλους ή να το πολυσυζητούμε για το πώς θα φτάσει να είναι η αστυνομία. Καταλαβαίνω τι λέτε, ότι αν κατάλαβα σωστά, ουσιαστικά, παρότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο οξύ αυτή τη στιγμή, το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία και είναι το ίδιο το νομοσχέδιο που οξύνει και το ίδιο το πρόβλημα στο τέλος. Οξύνει σίγουρα την πολιτική αντιπαράθεση επί του θέματος και οξύνει και το πρόβλημα, την έννοια ότι σίγουρα θα προποιηθούν αντιδράσεις με την ευκαιρία. Οι οποίοι θα δυσαρεστηθούν. Ναι, ναι, οι οποίοι και αυτοί αναζητούν ευκαιρία, έτσι. Δεν λέω ότι εκείνοι κάθονταν ήσυχα και η υπουργός αποφάσισε να τους ερεθίσει. Βεβαίως είναι και μια ιδεολογική αντιπαράθεση, έτσι, μεταξύ μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης και κάποιων ιδεολογικά αντίθετων γενικότερα με τέτοιους. Επιπαντός, ναι. Να σας πάω τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη, λίγο και στην πανδημία. Με βάση τη χθεσινή μέτρηση των κρουσμάτων, φαίνεται πως δεν υπάρχει ισχυρή βελτίωση της κατάστασης σε έναν βαθμό που μπορεί να μας εφησυχάσει. Σε αντίθεση με την προηγούμενη καραντίνα, όπου ανεστάλλει πολύ γρηγορότερα η πορεία του ιού, αυτό πώς το εξηγείτε? Σχετίζεται, ας πούμε, με την κάποια λειτουργία της αγοράς που υπάρχει όλο αυτό το διάστημα, είτε με την μορφή e-shop, είτε τα Χριστούγεννα, είτε με το άνοιγμα γενικά του λιανεμπορίου μέχρι πριν από 2 εβδομάδες, ή έχει να κάνει με τις τάσεις του κόσμου σε αυτή την καραντίνα, σε αντίθεση με την προηγούμενη? Φοβάμαι ότι το ερώτημα αυτό θα έπρεπε να απαντηθεί με μεγαλύτερη σιγουριά, σίγουρα, από επιδημιολόγο και όχι από έναν κοινωνικό επιστήμονα. Καταλαβαίνω βεβαίως πώς σχετίζονται τα δύο και τι θέλετε να ρωτήσετε. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να ερμηνεύσουμε τα δεδομένα για την πορεία του ιού, ούτε με βάση πολιτικές αποφάσεις, έκλεισε, δεν έκλεισε κτλ., ούτε και με βάση κοινωνικές συμπεριφορές, όπως το ακούω συχνά αυτό και έχετε δίκιο που το ρωτάτε. Οι πολίτες ήταν πιο φρόνιμη την άνοιξη πέρσι, ενώ φέτος το χειμώνα ήταν περισσότερο αντίθεση. Προφανώς και έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα από αυτά που λέμε, που δημιουργούν αδιέξοδα, γιατί ακριβώς απαιτούν μια συλλογική προσπάθεια. Ξέρετε, τα προβλήματα συλλογικής δράσης, έχουν γράψει κατ' επανάληψη πολιτικοί επιστήμονες, είναι μεγάλα προβλήματα για τις κοινωνίες. Πρόκειται για προβλήματα στα οποία απαιτείται ένα συμβόλαιο, αν θέλετε, μεταξύ των πολλών ανθρώπων. Τι συμβόλαιο απαιτείται εν προκειμένου? Να μην βγαίνεις εσύ, να μην βγω εγώ, και αν όλοι καθίσουμε στο σπίτι μας, ο ιός θα εκλείψει. Δεν θα εκλείψει, θα περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να έρθει το εμβόλιο κτλ. Απαιτείται ένα συμβόλαιο, σαν αυτό που κάνουμε όταν αποφασίζουμε σε μια γειτονιά να απαιτούμε όλα τα σκουπίδια μας στον τενεκέ μέσα και όχι απ' έξω που μας είναι πιο εύκολο. Γιατί είναι προβλήματα αυτά? Γιατί αν δεν το κάνει ένας, τότε προφανώς χαλά το συλλογικό αποτέλεσμα. Είτε θα μείνει εκτός τενεκέ τα σκουπίδια, είτε αν εγώ μείνω μέσα και εσείς δεν μείνετε και μεταδώσετε τον ιό, εγώ θα συνεχίζω να είμαι κλεισμένος μέσα, εσείς ελεύθερος έξω και ο ιός θα συνεχίζει να υπάρχει χονδρικά. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε με ευκολία, εγώ και εσείς που δεν γνωριζόμαστε, να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Πώς ξέρετε εσείς ότι εγώ όντως θα μείνω μέσα? Οπότε εσείς τι σκέφτεστε, ενώ εσείς θα βγαίνετε? Θέλω να πω ότι και ο ένας και ο άλλος έχει το κίνητρο της ευκολίας του. Δηλαδή, εντάξει, οι υπόλοιποι θα μείνουν, εγώ να βγω. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε πολύ συχνά σε ένα συλλογικό αδιέξοδο. Εν πωλής όλοι βγαίνουμε, ο ιός συνεχίζει να μεταδίδεται.
Ως εκεί όμως το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης, για να περάσω και στη χρήση του όρου στην πολιτική. Δηλαδή, ναι, όντως πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή συγκυρία, στην οποία πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα συλλογικής δράσης όπως αυτό που σας περιέγραψα. Από εκεί και μετά όμως δεν έχω την άποψη ότι πορεία της πανδημίας εξαρτάται μόνο από το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Είναι μια τακτική την οποία έχει ακολουθήσει στον πολιτικό της λόγο η κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες, σε μια προσπάθεια να αποποιηθεί των δικών της ευθυνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγε δεν φτιάξατε κρεβάτια ΜΕΘ, ας πούμε, ή δεν προσλάβατε προσωπικό. Εγώ θα πω ότι υπάρχει μία, θα είμαι λίγο πιο, αν θέλετε, επιεικής πιθανόν, θα πω ότι φαίνεται να μην υπάρχει σοβαρός προγραμματισμός στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η πανδημία. Το άνοιξε κλείσε σχολείων λιανεμπορίου δημιουργεί προβλήματα. Η επικοινωνιακή χρήση αυτών των διαγγελμάτων του Πρωθυπουργού, οι διαρροές κάθε υπουργού σε πρωινές εκπομπές, μεσημεριανές εκπομπές, σε βραδινά δελτία ειδήσεων, επίσης όλα αποδεικνύουν μια προβληματική διαχείριση κατά τη γνώμη μου, και αυτό δύσκολα μπορεί να αποσυνδεθεί και από την πορεία της πανδημίας καθεαυτή. Μάλιστα. Θα ήθελα, ξέρετε, να πάμε λίγο στην ερμηνεία ουσιαστικά ορισμένων της εκλογικής δύναμης των κομμάτων, να το θέσω έτσι, που είναι και αυτό σημαντική, γιατί έχει και άμεσο συσχετισμό και με τα κυβερνητικά μέτρα για την πανδημία αυτό το διάστημα, καθώς οι πολίτες από αυτό κρίνουν κυρίως εν μέσω πανδημίας. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της εκλογικής ισχύς της Νέας Δημοκρατίας ενδέχεται να το αποτελούν κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι αισθάνονται συγγενέστεροι πολιτικά με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι ιδεολογικά, καθώς έχουν κάθετες διαφωνίες από την μία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από την άλλη οι δεξιές πτέρυγες της κυβέρνησης δεν τους εκφράζει. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε πως είναι κοντύτερα αυτοί οι ψηφοφόροι στο Κινάλ ή παλαιότερα στο Ποτάμι, το οποίο Κινάλ όμως σήμερα αδυνατεί να τους προσελκύσει λόγω του αφηγήματος που η Φόφη Γεννηματά περνάει, που είναι λίγο αμφιταλαντεύεται, δηλαδή με το ένα πόδι πατά στη Σοσιαλδημοκρατία, με το άλλο ακουμπάει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερμηνεύετε με αυτόν τον τρόπο εσείς ή θα δίνετε μια άλλη ερμηνεία? Όντως αυτό το κοινό, αυτό που αναφέρεται, δηλαδή το μετριοπαθές κεντρό κοινό, από πεποίθηση όμως, ξέρετε, δηλαδή να το διευκρινίσουμε λίγο, πολλοί άνθρωποι απαντούν ότι είμαι στο κέντρο εννοώντας περίπου ότι δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε δεξιός ούτε και θέλω να είμαι. Δηλαδή το απαντούν ως για να μην πάρουν θέση ουσιαστικά. Ας μιλήσουμε όμως για τους κεντρώους οι οποίοι όντως έχουν το κέντρο ως σημαία τους, με την έννοια, ξαναλέω, της μετριοπάθειας ή του μέσου δρόμου, ας το πούμε έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί όντως φαίνεται να έχουν ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 και αποτέλεσαν, αν όχι αρνητικά, το σημαντικότερο κομμάτι του εκλογικού σώματος που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα ένα πολιτικά σημαντικό κομμάτι, ακριβώς γιατί είναι συχνό οι άνθρωποι αυτοί να έχουν και μια σημαντική δημόσια επιρροή, όπως λέμε, δηλαδή να αποτελούν τυρμένο των αναλογιών στο δικό τους μικρό κόσμο, έτσι, opinion leaders, όπως λέμε. Συχνά λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια εξωστρέφεια πολιτική, αν θέλετε, και μια αίσθηση υψηλής πολιτικής αποτελεσματικότητας, ότι με έναν τρόπο δηλαδή επηρεάζει η δική τους γνώμη. Άρα λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους είναι ένα τμήμα του πληθυσμού που είναι πολιτικά σημαντικό. Βρέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα πολλοί εξ αυτών τον στήριξαν με θέρμη, εννοώ και με το δημόσιο λόγο τους κτλ. Κυρίως στο όνομα μιας έντονης αντισύριζα διάθεσης. Οι ψηφοφόροι αυτοί φαίνεται να ενοχλούνται σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, το αναφέρατε, αυτές οι
λαϊκοδεξιές κορώνες υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που συχνά τους ταράζουν, ας μιλήσουμε έτσι με όρους πιο λογοτεχνικούς ή συναισθηματικούς, τους ταράζουν γιατί συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται στο ίδιο κόμμα με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάτι κοινό μαζί τους. Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές προτάσσουν έναν ορθολογισμό στη διαχείριση ως το ζητούμενο από τους πολιτικούς. Και αυτόν τον είχαν βρει, ή τέλος πάντων πίστευαν ότι θα τον βρουν, στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας κυβέρνησής τους. Η πανδημία και αυτό που ανέφερα προηγουμένως ως σημαντική ένδειξη, αυτό το, η αναποφασιστικότητα, η αμφιθυμία που μοιάζει να έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πώς θα αντιμετωπίσει τον ιό. Θα πάμε με τη δημόσια υγεία ως βασικό άξονα, θα πάμε με την οικονομία. Λοιπόν, αυτή η αμφιθυμία τους δημιουργεί, τους πολίτες αυτούς, μία ένδειξη μη ορθολογικής διαχείρισης τελικά. Αν αυτό ήταν για το οποίο επέλεξαν το κόμμα, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι μία τέτοια εξέλιξη τους αποσταθεροποιεί. Για τους δύο λοιπόν αυτούς λόγους μοιάζουν να διπλοσκέφτονται πια το τι θα πράξουν στις επόμενες εκλογές αναφορικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που μου είπατε. Αυτοί θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού, τι άνθρωποι είναι. Όντως, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον από αυτούς, γιατί πια πέρασαν και τα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα πολύ μεγάλο κόμμα, οι μεγαλύτεροι από αυτούς μοιάζει να στήριζαν το σημητικό ΠΑΣΟΚ και το παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ επίσης. Άρα στερούν από το κοινάλ ένα σημαντικό κομμάτι της δεξαμενής ψηφοφόρων του, έτσι. Άρα θεωρητικά αυτό εννοώ, μπορεί σε επίπεδο θέσεων, ξέρετε αυτές τις εφαρμογές πολιτικής τοποθέτησης στη βάση των απόψεών σου κυκλοφορούν συνήθως προεκλογικά. Αυτές αν τις έτρεχαν οι ψηφοφόροι αυτοί, πιθανόν τους έβγαζαν να είναι κοντά ιδεολογικά στο κοινάλ. Όμως όπως σωστά αναφέρατε, πολιτικά ή στρατηγικά να το πω εγώ, μοιάζουν να έχουν βρεθεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή είναι ένα κόμμα που μπορεί αφενός να εξασφαλίσει την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον μπορούσε να εξασφαλίσει το 19. Αφετέρου είναι το σημερινό κόμμα εκ των δύο μεγάλων που είναι πιο κοντά στη δική τους λογική. Άρα λοιπόν, επειδή η δική τους λογική περιλαμβάνει και την κυβερνησιμότητα, θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο αξίζει να στηρίξουν. Το ΚΙΝΑΛ δεν είναι ένα τέτοιο κόμμα. Αφενός γιατί είναι πια μικρό και άρα δεν έχει προοπτική κυβερνησιμότητας. Ενδεχομένως όπως παρουσιάζονται σήμερα τα πράγματα και λόγους ύπαρξης μέσα από τις θέσεις που προκύπτει. Σωστά. Άρα υπάρχει ένα ιστορικό ιτόν, είναι δηλαδή αρκετά καθαρό στο μυαλό τους ότι το ΚΙΝΑΛ δεν μπορεί να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Άρα αν εκείνοι πρέπει να πάρουν θέση, όπως λέμε, σε ένα δικοματικό σύστημα, θα προτιμήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν το ΚΙΝΑΛ πλήττεται από το δικοματισμό, στον οποίο κάποτε κυριαρχούσε η αλήθεια είναι, αλλά τώρα που δεν είναι ένας από τους δύο, ουσιαστικά πληρώνει το ίδιο τίμημα. Από εκεί και μετά αναφερθήκατε και στην αμφιθυμία του ΚΙΝΑΛ απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Δημοκρατία και με τους δύο το κάνει. Κάποτε δηλαδή είναι επιθετικό απέναντι σε καθένα από τους δύο μεγάλους και κάποτε από την προσπάθειά του να δείχνει επιθετικότητα απέναντι στον εκάστοτε εκ των δύο μεγάλων μοιάζει να έρχεται κοντινότερα στον άλλον. Και αυτό λειτουργεί αποκαρδιωτικά, αν θέλετε, για ψηφοφόρους οι οποίοι αναζητούν έναν τρίτο δρόμο, αλλά δεν θέλετε να το βρίσκουν στο ΚΙΝΑΛ. Και θα ήθελα να κλείσω με το εξής ερώτημα, το οποίο έχει και ιστορικές ρίζες, γιατί μου πετάτε μια ωραία πάσα. Θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε και τη συμπεριφορά σήμερα του ΚΙΝΑΛ, που ενδεχομένως η φόβη γεννηματά κάνει μια στροφή περισσότερο προς την αριστερά και περισσότερο σε θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τον πολιτικό της λόγο. Στο ότι αυτό που είπαμε και off the record, στην Ελλάδα η κεντροαριστερά και το κέντρο δεν λάμβανε ποτέ πολύ μεγάλη δημοφιλία
και γενικότερα δεν έχουμε καθαρούς κεντρώους ψηφοφόρους στη χώρα, λόγω του ότι το πολιτικό κέντρο στερείται συνήθως συναισθήματος, είναι δυσκολότερο να αναπαραχθεί ένας λόγος με συνέστημα λαϊκιστικός και κεντρώνεται στον ορθολογισμό. Και θέλω να πω μέσα από αυτό, δηλαδή υπό αυτήν την έννοια, μήπως και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν ήταν αποτέλεσμα εκλογικού, δεν είναι, όχι μήπως, σίγουρα ήταν, της αριστεράς. Δηλαδή, νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι πολύ λίγοι οι ψηφοφόροι που κατατάσσουν τον εαυτό τους στο κέντρο ή στην κέντρο-αριστερά ξεκάθαρα. Και ότι συνήθως τα κόμματα αναδεικνύονται μέσα από τις πιο έντονες γωνίες. Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε στους ψηφοφόρους, οι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι είναι στο κέντρο. Συμπεριλαμβάνονται βέβαια σε αυτούς και αυτοί που δεν το εννοούν με τον τρόπο που το είπαμε εμείς προηγουμένως, δηλαδή μέση οδός, μετριοπάθεια, ελάτε να τα βρούμε κτλ. Αλλά περισσότερο εκείνοι που έχουν απορρίψει τον ένα και τον άλλον πόλο. Ή πολλές φορές έχουν απορρίψει το ένα και το άλλο κόμμα, ξέρετε, γιατί ταυτίζουν τους πόλους με συγκεκριμένα κόμματα. Λένε ότι α, δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Yeah. Δεν τη θέλω εγώ, Νέα Δημοκρατία. Δεν πολύ ξέρω και τι θα πει δεξιά. Δεν θέλω όμως Νέα Δημοκρατία. Άρα είμαι αριστερός. Αν συμβαίνει να μην θέλουν τον έναν και τον άλλον, που συμβαίνει όλο και συχνότερα την τελευταία δεκαετία, γιατί μας ενοχλούν οι πολιτικοί ως πρόσωπα, εννοώ, οι συμπεριφορές τους. Μας ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν είτε την προ-κρίσης περίοδο, είτε την κρίση, είτε. Άρα απορρίπτουμε και θέλοντας να πούμε ούτε, λέμε κέντρο. Άρα λοιπόν το κέντρο αριθμητικά, αν κανείς δηλαδή μετρήσει τους ανθρώπους, θα βρει ότι υπάρχουν πολλοί. Μπορεί να μην είναι αληθινά κεντρώοι, αν μπορούμε να το πούμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι μπορεί να είναι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά ενδεχομένως αυτοί που ψήφισαν τον Βενιζέλο το 2013 να μην έχουν καμία σχέση ιδεολογικά με αυτούς που συνεχίζουν και ψηφίζουν κοινάλ. Απλά το παλαιό ΠΑΣΟΚ και την μεγάλη αριστερά. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι πολύ, χωρίς όμως να έχουμε την δυνατότητα, την ευκολία να χωρίσουμε τους μένα από τους δε, ξέρετε, δηλαδή να πούμε ποιοι είναι πραγματικά και ποιοι δεν είναι. Σίγουρα πάντως, οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται το κέντρο ως ιδέα, ως μετριοπάθεια, συνισταμένοι, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί πρώτον είναι λίγοι και δεύτερον, επειδή είναι πιο απαιτητική, ξέρετε, ο ορθολογισμός, είναι απαιτητικό πράγμα. Το να βλέπεις τα καλά και εδώ και εκεί και να τα συνδυάζεις ή να βλέπεις τα κακά και εδώ και εκεί αντιστοίχως, είναι δύσκολο να αποτυπωθεί ως πολιτικός λόγος. Και άρα όντως δεν μπορεί να συνεπάρει, και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αντιλέξη, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει ένα συναισθηματικό φορτίο, να συνεπάρει πολίτες. Είναι ευκολότερο αυτοί να προσελκυστούν από κόμματα που εκφράζουν έναν έντονο λόγο και μονομαχούν. Και αυτή τη λέξη δεν την χρησιμοποιώ τυχαία. Άρα το κοινάλ και κάθε κοινάλ είναι αποδέκτης όλων αυτών των δυσκολιών. Είναι πάνω του, έτσι. Τώρα, στην περίπτωση του συγκεκριμένου κοινάλ, να το πω έτσι, δηλαδή του συγκεκριμένου ενδιάμεσου κόμματος, υπάρχουν και επιπρόσθετες δυσκολίες που έχουν να κάνουν με το ότι δεν ήταν πάντα ένα ενδιάμεσο μικρό κόμμα, ήταν κάποτε ένα μεγάλο. Άρα έχει και παρελθόν και κακές κυβερνητικές διαχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή έχει και μία συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία η οποία το έχει κρατήσει σταθερό σε συγκεκριμένα ποσοστά, αλλά δεν έχει αναδείξει, θέλω να πω, μια αλλιώτικη προοπτική ως προς τα εκλογικά μεγέθη. Και για τους λόγους αυτούς παραμένει και σταθερό ως προς το ακροατήριό του. Είναι απλό και νομίζω προφανές γιατί δεν τα καταφέρνει εκλογικά το κοινό. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κωνσταντινή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τι χάρηκα, να είστε καλά. Ένα καλό βράδυ σε όσους μας παρακολουθούν.